Με 260 απεινιδωτές ενισχύεται η Κρήτη που θα εγκατασταθούν σε 70 περίπου στάδια και γήπεδα αλλά και σε δημόσιους χώρους. Αυτή η δράση που στόχο έχει να σώσει τη ζωή συνανθρώπων μας σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρωτοπόρου προγράμματος ζωή. Είναι μια ομπρέλα ασφαλείας, ένα δίχτυ προστασίας σε όλη την Κρήτη. Μπαίνουν σε όλους τους αθλητικούς χώρους όπου γίνονται αγώνες, σε όλη την Κρήτη. Είναι περίπου 70 τα στάδια και τα γήπεδα όπου θα μπουν απεινιδωτές, έχουν μπει ήδη, και στα πολυσύχναστα σημεία που ορίζονται με συγκεκριμένους κανόνες. Πρόκειται για απεινιδωτές τελευταίας γενιάς που με φωνητικό μήνυμα περιγράφουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Αθλητικούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και να σώσουμε ζωές. Από την πλευρά τη δική μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή τη συνεργασία. Είναι ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και βοηθάει στο να υπάρχει ασφάλεια μεταξύ των συμπολιτών μας. Εδώ, ωραία, εδώ. Και το άλλο. Κλειδί για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση όχι μόνο ενηλίκων αλλά και παιδιών με επισκέψεις, σχολεία και σχετικές δράσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει μια μεγάλη σύμπραξη με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ιατρική Σχολή, τους Ιατρικούς Συλλόγους. Με ένα κοινό τρόπο να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και έχουμε στόχο κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, τους μαθητές, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις από τα παιδιά. Το λογότυπο του προγράμματος Ζωή φέρει την υπογραφή της Νίκης του Τουντζάκη, εργαζόμενη στο τμήμα γραφικών της Κρήτη TV, η οποία το σχεδίασε και επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλά άλλα έπειτα από σχετικό διαγωνισμό.